Και να υποδεχθούμε τώρα την κυρία Μαρία Μπότση, νομικός σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Να μας πείτε πώς μπορεί να γίνει σύσταση μονοπρόσωπης ή και ιδιωτικής κεφαλαιοχικής εταιρείας ηλεκτρονικά μέσα σε 13 λεπτά. Μετράω χρόνο. Λοιπόν, ξεκινάμε με 13 λεπτά στη διάθεσή μας και πρέπει μέχρι το τέλος της κουβέντας να φτιάξουμε μια οίκαι. Ήδη στην πρώτη παρουσίαση που έγινε στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου, όντως ο χρόνος ήταν 13 λεπτά. Λοιπόν, η συγκεκριμένη... Πριν πούμε λίγο, γιατί έχει και μια σημασία. Τώρα σου λέει οίκαι, okay, η ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές οι εταιρείες του 1 ευρώ, τις λέγαμε κάποτε. Έτσι, όταν ξεκίνησαν, ναι, το 2012 που καθιερώθηκε, θεσμοθετήθηκε ο συγκεκριμένος... Η συγκεκριμένη νομική μορφή, ναι, ήταν η εταιρεία του 1 ευρώ. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με τη μονοπρόσωπη οίκαι στην ηλεκτρονική σύσταση για δύο λόγους. Γιατί είναι, με συγχωρείτε, πολύ πιο απλή μορφή και επίσης είναι η πιο διαδεδομένη μορφή αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία. Και είναι και μια μορφή, ας πούμε, που μπήκε κανείς σε αυτή τη διαδικασία, κλείνοντας τον μπλοκάκι που είχε και πληρώνοντας εισφορές και κάνοντας, πούμε, μια παρέα ανθρώπων, μια οίκαι, πλήρωνε ένα στις εισφορές, τις ασφαλιστικές εισφορές. Άρα μείωνε τα έξοδα. Έχει, ναι, πολύ καλή αντιμετώπιση από πλευράς ασφαλιστικών εισφορών και γι' αυτό είναι και πολύ διαδεδομένος τύπος εταιριών. Τι αλλάζει λοιπόν τώρα, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε και διαβάζουμε ότι χρειαζόντουσαν τουλάχιστον 15 μέρες για τη σύσταση μιας τέτοιας εταιρείας. Τώρα λέμε εδώ 1/4. Καταρχάς αλλάζει αυτό που το βασικό πρόβλημα πολλών διαδικασιών στην Ελλάδα, του να πηγαίνουμε από πολλές υπηρεσίες, από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Αυτή τη στιγμή, από την οθόνη του υπολογιστή μας πλέον, θα είμαστε σε θέση να έχουμε μία εταιρεία έτοιμη προς λειτουργία. Υπάρχει μία πλατφόρμα που είναι ιδιαίτερα φιλική προς το χρήστη, στην οποία θα συμπληρώνονται τα στοιχεία των ιδρυτών και μέσα σε λίγα λεπτά θα μπορεί να πάρει και αριθμό ΓΕΜΗ, Γενικού Εμπορικού Μητρώου, και αριθμό ΑΦΗΜΗ και τους κωδικούς τάξης, ώστε να κάνει αμέσως την... Από το σαλόνι του σπιτιού μου αυτό το κάνω, από τον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή, ναι, δηλαδή. Ακόμα και από την παραλία. Και επειδή το λέτε έτσι χαλαρά, από την παραλία, βλέπω ότι στις 22 Ιουλίου θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα. Είναι Κυριακή 22 Ιουλίου, κυρία Μπότση, σίγουρα. Μάλιστα. Σίγουρα, Κυριακή. 22 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη. Τις έχουμε μετρημένες εδώ τις μέρες. Μετράμε σημερινά. Τα Σαββατοκύριακα του Ιουλίου θα ξέρουμε. Γι' αυτό σας λέω. Τα τσάρα την έχω αφήσει στο μαγειρό. Λόγω Κυριακής ίσως είναι και έχει χρόνο κάποιος να συστήσει μια εταιρεία, βρίσκοντας λίγο χρόνο από τις υπόλοιπες δουλειές του. Ναι, οπότε θα ξεκινήσουμε με τη μονοπρόσωπη οίκαι, όπως είπα είναι η πιο απλή μορφή αυτή τη στιγμή. Θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου με τις υπόλοιπες προσωπικές εταιρείες, δηλαδή όμικρον έψιλον και ετερόρυθμες εταιρείες, και ευελπιστούμε μέσα σε ένα χρόνο να είναι διαθέσιμες όλες οι νομικές μορφές, ΑΕ και ΕΠΕ. Θα γίνει εφαλτήριο αυτό για να υπάρξει ενδεχομένως περισσότερο ενδιαφέρον. Νέοι άνθρωποι που έχουν ιδέες, νέοι άνθρωποι που ψάχνουν κάπου να διοχετεύσουν όλα αυτά τα προσόντα που ξέρουμε ότι οι Έλληνες διαθέτουν και έχουμε πολλούς επιστήμονες, έχουμε όλο αυτό το δυναμικό, εν πάση περιπτώσει. Ποιο είναι το σκεπτικό πάνω σε αυτό το θέμα? Το σκεπτικό σίγουρα είναι ότι ως μια ηλεκτρονική πλατφόρμα απευθύνεται κυρίως σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι και πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Επίσης, από τη στιγμή που πλέον δεν χρειάζεται να υπάρχει φυσική παρουσία σε υπηρεσίες, θεωρούμε ότι θα δοθεί και μια ευκαιρία σε ανθρώπους που ζουν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και έχουν σκέψεις να επιστρέψουν στην Ελλάδα, να ξεκινήσουν ήδη με το να βρίσκονται στο εξωτερικό και μετά σιγά σιγά, αν πάει καλά, να επιστρέψουν. Άρα δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θα γλιτώσουν τη γραφειοκρατία και θα τους δώσουμε ένα κίνητρο να επιστρέψουν. Να το δούμε ως ένα κίνητρο να επιστρέψουν. Ναι, για μας είναι. Βλέπω τα στοιχεία του επιμελητηρίου, για να μην μιλάμε και στον αέρα, τα οποία αναφέρουν από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι τον Ιούνιο του 2017 είχαμε μια αύξηση 35% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο στη δημιουργία οίκαι. Τι εταιρείες, ας πούμε, άνοιξαν, ποιοι δραστηριοποιούνται με αυτή την μορφή? Κοιτάξτε, αυτή η μορφή είναι φιλική για όλους. Φυσικά, το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε εταιρείες οι οποίες έχουν σχέση με τις νέες τεχνολογίες πάρα πολύ, εταιρείες που απευθύνονται στον τουρισμό, ο οποίος φέτος γνωρίζουμε ότι έχει αγγίξει πολύ υψηλά επίπεδα.
Κυρίως αυτά τα. Δηλαδή μπορεί να είναι ξενοδοχείο, μπορεί να είναι μια καφετέρια, οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ένα τουριστικό κατάστημα, οτιδήποτε. Οτιδήποτε, μπορεί να είναι... βέβαια στα παραδείγματα που αναφέρατε που είναι και υγειονομικού χαρακτήρα, θα χρειαστεί ένα παραπάνω βήμα μετά την σύσταση της εταιρείας να υπάρξει και η σχετική αδειοδότηση. Στο οποίο επίσης υπάρχει μια πολύ καλή πρωτοβουλία από τη, πάλι από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για το να, να γίνεται η αδειοδότηση επίσης ηλεκτρονικά πάρα πολύ γρήγορα. Και όλη αυτή η προσπάθεια εντάσσεται σε μια γενικότερη πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το τελευταίο διάστημα, δημιουργώντας ένα φιλικότερο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και εξυγχρονίζοντας το εταιρικό δίκαιο. Ήδη έχουμε δύο νέους νόμους που αφορούν τις ΕΠΕ και τις ΑΕ και προχωράμε στο επόμενο διάστημα για ένα ενιαίο νομοθέτημα των μετασχηματισμών, που είναι ένα μεγάλο κενό στο ελληνικό δίκαιο. Και να φτιάξουμε και ένα σύγχρονο και αξιόπιστο Γενικό Εμπορικό Μητρό, το οποίο είναι και το σημαντικό Μητρό. Σημαντικό είναι και αυτό, σημαντική είναι και η ταχύτητα, σημαντική όμως είναι και η συνέχεια στα πράγματα. Γιατί λέω εγώ τώρα, ας πούμε, για να χρησιμοποιήσω και το προηγούμενο παράδειγμα, θα κάνουμε οι τέσσερις μας μια ΟΗΚΕ, θα πληρώνουν ένας ασφαλιστικές φορές και θα έρθει μετά το κράτος, που είναι το ελληνικό κράτος, και θα πει μετά από δύο χρόνια, παιδιά. Αναδρομικά και οι υπόλοιποι. Δώστε μου ασφαλιστικές εισφορές. Αλλάζω νόμο. Αλλάξαμε τον νόμο. Κρίμα, την πατήσατε. Ναι. Αυτό φυσικά δεν μπορεί και να. Και θα κλείσει φυσικά η επιχείρηση μετά. Έτσι, κοιτάξτε, λογικά. Καλά, εντάξει. Ναι. Γιατί είναι, οι συνεχείς αλλαγές των νόμων είναι μία. Ένας τρόπος για να βάλουμε λουκέτα πάντως σε όλες τις επιχειρήσεις. Ναι, βέβαια το κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών είναι και αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας. Φυσικά δεν γνωρίζω τι προθέσεις υπάρχουν από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας, αλλά δεν νομίζω, θεωρώ ότι είναι λάθος να ξεκινάμε με το τι θα γίνει αν πάνε τα πράγματα προς το χειρότερο. Ας εκμεταλλευτούμε το ότι είναι μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή για γρήγορη σύσταση επιχειρήσεων. Αν συνδυαστεί και με κάποιες έτσι κι αλλιώς δηλώσεις που ακούμε το τελευταίο διάστημα, παραδείγματος χάρη τώρα τις τελευταίες μέρες από τον κύριο Πετρόπου που έλεγε ότι προανήγγειλε μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Είναι κάτι που οι επαγγελματίες, ας πούμε, το ζητούν πάρα πολύ και πρέπει να κινηθεί και η αγορά και όλο το σύστημα. Οπότε μαζί με τέτοιες πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την εξάλληψη αυτής του τέρατος της γραφειοκρατίας, μήπως προχωρήσουν τα πράγματα. Αυτό. Ναι, και το ευχόμαστε κι εμείς σίγουρα. Γιατί είναι εύκολο να ανοίξει μια εταιρεία σε 13 λεπτά. Πώς θα την λειτουργήσει. Πώς θα την λειτουργήσει, για να μην την κλείσει σε 2 λεπτά. Ας πούμε, δεν το συζητάμε να δημιουργούμε ελπίδες, γι' αυτό είναι το θέμα. Και μακάρι η γραφειοκρατία να εκλείψει σε όλες τις συναλλαγές του πολίτη με το δημόσιο. Να εκλείψει αυτή η γραφειοκρατία, γιατί εντάξει, έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή. Τελείως διαφορετική εποχή. Έτσι. Δεν χρειάζεται να μας ζητάνε χαρτιά από όλες τις υπηρεσίες. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά κουράγια. Καλά κουράγια. Να είστε καλά. Τώρα που πες, δεν χρειάζεται να μας